Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια ότι πάντα οι ισχυροί της γης για να κρατάνε καθυποταγμένους τους λαούς χρησιμοποιούσαν τους μεγαλύτερους φόβους που είχαν οι άνθρωποι. Και κύρια το φόβο του θανάτου, δηλαδή τους απειλούσαν με το θάνατο για να τους κρατάνε σκλαβωμένους. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και μεγάλες προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου όπως τον Λεωνίδα, τον Θεμιστοκλή, τον Μιλτιάδη, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Ιησού του Ναβί, τον Σαμσόν, τον Γεδεών και πολλές άλλες μεγάλες προσωπικότητες οι οποίοι δεν φοβόντουσαν το θάνατο και παρόλο που καθημερινά στις μάχες τους ερχόντουσαν αντίκρι με το θάνατο πάρα πολλές φορές σε κάθε μάχη, ο θάνατος πάντα απομακρυνόταν από αυτούς. Και σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε τη γνώση της αλήθειας, ώστε να μην φοβάσει το θάνατο. Πάμε! Δύο βασικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι που μας σωθούν στο να φοβόμαστε και να βιάζουμε μπροστά στην ιδέα του θανάτου. Οι δύο βασικοί αυτοί παράγοντες είναι πρώτον η μετάβαση στο άγνωστο και σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι γίνεται μετά το θάνατο με λεπτομέρεια, τι ακριβώς συμβαίνει όταν μεταβαίνουμε από αυτή τη ζωή στην άλλη ζωή και ο δεύτερος παράγοντας είναι η δέσμευσή μας στα υλικά αγαθά. Η αγάπη μας που δώσαμε δηλαδή, που δίνει ο άνθρωπος στα υλικά αγαθά. Και αυτό το κρατάει και το φοβίζει η ιδέα του ότι θα αποχώρησε τα υλικά αγαθά για πάντα. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που θα αναλύσουμε διεξοδικά, ώστε να αποκτήσουμε την αληθινή γνώση για το τι συμβαίνει στο θάνατο και να μην το φοβόμαστε. Και μετά θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει εμείς να ζούμε για να απομακρύνει το θάνατος από μας. Πάμε πρώτα να δούμε τι συμβαίνει με τη μετάβασή μας από αυτήν εδώ τη ζωή και να εξηγήσουμε αναλυτικά τι γίνεται εκεί. Καταρχήν, να γνωρίζετε ότι ο θάνατος είναι ένας προσωρινός μακροχρόνιος ύπνος. Το ξαναλέω, ο θάνατος είναι ένας προσωρινός μακροχρόνιος ύπνος. Όχι παντοτινός, μακροχρόνιος. Και ο θάνατος επιφέρει κοίμηση. Ουσιαστικά ο θάνατος είναι κοίμηση. Η Αγία Γραφή μας λέει σε όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, ότι έχουν κοιμηθεί. Θα σας πω αναφορικά δύο. Μία είναι περίπτωση του Λαζάρου που αναστήθηκε, που ο Κύριος ίδιος είπε ότι κοιμάται ο Λάζαρος. Και μία άλλη είναι του πρωτομάρτυρα Στέφανου που αναφέρει τις πράξεις των Αποστόλων και μετά τον λιθοβολισμό αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων ότι κοιμήθηκε. Επομένως μιλάμε για έναν ύπνο. Τώρα θα μου πείτε, ναι αλλά Παναγιώτη τι γίνεται, ωραία κοιμάσαι, τι γίνεται εκεί πέρα στον ύπνο, πού ζεις, πού πας, τι βλέπεις. Όταν μεταβαίνουμε από αυτή τη ζωή στην άλλη τη ζωή, ουσιαστικά πηγαίνουμε στον Άδη. Ο Άδης τι είναι? Πολλοί από εσάς λανθασμένα νομίζετε ότι ο Άδης είναι κάτι κακό. Όχι. Ο Άδης είναι ένα σκοτεινό μέρος, το οποίο είναι ο τόπος αναμονής των ψυχών που περιμένουν εκεί την τελική κρίση του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ο Άδης, είναι ο τόπος αναμονής των ψυχών. Και τι υπάρχει στον Άδη? Σκοτάδι. Μόνο σκοτάδι, τίποτα άλλο. Είναι ένα σκοτεινό μέρος. Δεν υπάρχει φως καθόλου. Σκοτάδι όχι με την έννοια του κακού, αλλά με την έννοια του σκοτεινού μέρους. Το σκοτάδι δεν αναφέρεται πάντα. Πολλές φορές αναφέρεται μεταφορικά και ως κάτι κακό. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, κυριολεκτικά είναι ένα σκοτεινό μέρος. Και αυτό εδώ πέρα το αποδεικνύει για να το δούμε πιο, να έχει πιο πολύ βάση. Ο λόγος μου θα πάμε στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είναι η γλώσσα της αλήθειας.
Άμα πάρουμε το ρήμα σκοτώνω, δηλαδή διώχνω κάποιον από αυτήν τη ζωή, το στέλνω στην άλλη ζωή. Αυτό σημαίνει σκοτώνω. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή η λέξη, όπως και οι πιο πολλές αρχαίες ελληνικές γλώσσες, έχουν φάει πετσόκωμα και διαστρέβλωση από τις σκοτεινές δυνάμεις. Εδώ κυριολεκτικά και μεταφορικά είναι κάτι το κακό, οι σκοτεινές δυνάμεις. Για να μην γνωρίζει ο κόσμος την πραγματική έννοια της λέξης αυτής. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα δεν λεγόταν όταν κάποιον τον σκότωνες ότι σκοτώνω, δηλαδή σκοτώνω με όμικρον ωμέγα ωμέγα, αλλά το αρχαίο ελληνικό, η αρχαία ελληνική λέξη είναι το ρήμα σκοτώω. Όμικρον όμικρον ωμέγα. Σκοτώω. Σκοτώω τι σημαίνει λοιπόν? Στέλνω κάποιον στο σκότος, στο σκοτάδι. Αυτό σημαίνει σκοτώ. Όταν σκοτώεις κάποιον, όταν κάποιος σκοτώεται, πηγαίνει στο σκοτάδι. Αυτό. Όταν σκοτώεις κάποιον, το στέλνεις στο σκοτάδι. Και όπως βλέπετε, η αρχαία ελληνική διδασκαλία, η φιλοσοφία, συμπίπτει πλήρως με του Ιησού Χριστού, γιατί ο Ιησούς Χριστός λέει ότι όποιος φεύγει από αυτή τη ζωή ουσιαστικά κοιμάται και στον ύπνο τι βλέπουμε? Σκοτάδι. Τώρα πλέον δεν έχετε την έννοια και το φόβο του αγνώστου. Το τι θα γίνει όταν μεταβείτε από αυτή τη ζωή στην άλλη. Απλά θα έχετε ένα μακροχρόνιο προσωρινό ύπνο, δεν θα αισθάνεσαι τίποτα και το μόνο που θα βλέπετε θα είναι σκοτάδι. Τίποτα άλλο. Δεν θα υπάρχει καμία κατάσταση ούτε θετική ούτε αρνητική, ούτε καλή ούτε κακή, μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Και αυτά που ακούτε να λένε κάποιοι ότι γεύονται οι άνθρωποι μερικώς από το παραδείσου και μερικώς από τις κολάσεις, δεν ισχύουν αυτά εδώ. Δεν ισχύουν. Τίποτα δεν ισχύει, σταματάει κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου από αυτή τη ζωή και ξεκινάει η αναμονή μας για την τελική κρίση. Αυτό είναι, τελειώνει η ζωή, έτσι, τελειώνει κάθε δραστηριότητα, ξεκινάει η αναμονή μας, περιμένουμε μετά σε βαθύ ύπνο για την τελική κρίση. Τώρα τι γίνεται με την προσκόλληση των ανθρώπων στα υλικά αγαθά, που είναι ο δεύτερος παράγοντας που κάνει τους ανθρώπους να φοβούνται να εγκαταλείψουν αυτήν εδώ τη ζωή. Πάλι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία διαμέσω της γλώσσης θα μας δώσει τη λύση. Το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τα υλικά αγαθά. Πρέπει να τα Εδώ υπάρχει πάλι μια αιρετική άποψη από φανατικούς του Ορθόδοξου δόγματος και του Παλαιού ημερολογίου, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να στηριχθούμε τα πάντα από αυτή τη ζωή για να τα κερδίσουμε εκεί, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ο Θεός εδώ τα έκανε όλα με σοφία, τα έδωσε για μας, για να τα χαιρόμαστε, για να τα απολαμβάνουμε, έτσι, χωρίς αμαρτία, έτσι να βρούμε το μέτρο, ώστε να μην αμαρτάνουμε και να τα διαχειριζόμαστε ως κύριοι την ύλη, τα υλικά αγαθά να τα διαχειριζόμαστε ως κύριοι τους και όχι ως δούλοι τους. Παράδειγμα, για να δείτε πάλι ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα μας δίνει την εξήγηση πάνω σε αυτό. Όταν κάτι το κρατάμε, παράδειγμα κρατώ εγώ αυτό το φιλοχαρτί. Τι σημαίνει κρατώ αυτό το φιλοχαρτί? Ότι έρχομαι σε επαφή μαζί του? Όχι φίλοι μου, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχω εξουσία πάνω σε αυτό το χαρτί που το κρατάω. Μπορώ να πάρω πρωτοβουλίες σε αυτό το χαρτί. Μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Αυτό σημαίνει το κρατάω. Αυτό μας δίνει την έννοια, την ονολογική σημασία του ρήματος κρατώ, ότι είμαι κύριος αυτού του χαρτιού. Από τη στιγμή που το κρατώ, είμαι κύριος. Εξού και ουσιαστικό ο κρατεός που σημαίνει ο δυνατός. Εκ του κρατώ που είναι το ρήμα, βγαίνει ο κρατεός που είναι ο δυνατός. Η δημοκρατία πάλι, που λανθασμένα πολλοί νομίζουν ότι η δημοκρατία, και αυτό έχει φάει διαστρέβλωση, ενοιολογική διαστρέβλωση από τη νέα τάξη. Η δημοκρατία δεν σημαίνει ότι ο καθένας λέει ελεύθερο ότι του κατέβει στο κεφάλι να προσβάλλει τη δημοσία εδώ ή τους γύρω του, ή γενικά ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Όχι, κάνετε μεγάλο λάθος. Η δημοκρατία βγαίνει από την άσκηση εξουσίας
πάνω στο Δήμο, πάνω στους δημότες. Αυτό είναι η δημοκρατία, είναι από το ρήμα κρατώ, που σημαίνει ότι έχω εξουσία πάνω σε αυτό που κρατώ, και το Δήμο, δηλαδή τους δημότες. Ότι δηλαδή έχω εξουσία πάνω, κατέχω την εξουσία πάνω στο Δήμο. Αυτό είναι η δημοκρατία. Και σήμερα, όπως βλέπετε, με τη δημοκρατία μας εξουσιάζουν. Τι θέλω να πω. Κάνουν ό,τι θέλουν, για να καταλάβετε λίγο πώς πάει το σύστημα. Κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά όταν πάμε να εξηγωθούμε, ασκούνε δημοκρατία, ασκούνε δηλαδή την εξουσία που έχουν για μας, που έχουν πάνω σε μας, στο Δήμο δηλαδή, με τα ΜΑΤ με όλα αυτά, και κάνουν χρήση της δημοκρατίας. Της εξουσίας δηλαδή που έχουν πάνω στο Δήμο. Ουσιαστικά η δημοκρατία, παρόλο που θεωρείται για κάτι καλό, δεν είναι καλό. Αν δεν είναι, αν δεν ασκείται από τους άριστους. Ουσιαστικά για να καταλάβετε, η δημοκρατία για να θεωρηθεί ως κάτι άριστο, ως κάτι καλό, πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με την αριστοκρατία. Δηλαδή, να κυβερνούν οι άριστοι, ώστε η δημοκρατία να αποφέρει κάτι καλό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο λαός, επειδή έχει καλούς και κακούς, δεν μπορείς να τον αφήσεις ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να ασκήσεις δημοκρατία πάνω στο λαό, δηλαδή εξουσία. Αλλά να γίνεται από άριστους ανθρώπους, από ενάριτους ανθρώπους, όχι από αυτούς εδώ. Όπως βλέπετε, ήδη μιλήσαμε για τους δύο βασικούς παράγοντες και τους αναλύσαμε, για το να μην φοβάσαι το θάνατο. Γνωρίσαμε μαζί τι γίνεται μετά το θάνατο, διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και διαμέσου του Ευαγγελίου που μας φανερώνει ότι είναι μία κίνηση, ένας ύπνος. Επομένως βλέπουμε σκοτάδι όπως μας φανερώνει η αρχαία ελληνική γλώσσα στον ύπνο που επακολουθεί μετά από αυτή τη ζωή. Και πάμε τώρα να δούμε μέσα από την Αγία Γραφή τι είναι αυτό που κάνει αυτές τις παλαιές προσωπικότητες, αυτούς τους παλαιούς ήρωες που έχω προαναφέρει, τα ονόματά τους που δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Επαμεινόδα, τον... πολλούς, τώρα δεν μου έρχονται στο μυαλό, τον Σαμψόν και όλους αυτούς. Παρόλο που κάθε μέρα ερχόντουσαν σε πολύ κοντά στο θάνατο, δεν τον φοβόντουσαν. Τι γινόταν όμως με αυτούς, τι γίνεται με αυτούς. Πάμε εμείς να δούμε σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να μην φοβόμαστε εμείς το θάνατο και να φοβάται το θάνατο σε εμάς. Δεδομένου ότι μας λέει και ο Ιησούς Χριστός ότι να μην φοβόμαστε αυτόν που μπορεί να θανατώσει το σώμα, αλλά να φοβόμαστε αυτόν που έχει εξουσία σε εμάς μετά το θάνατο. Πρέπει να μας ρίξει δηλαδή στη γέννα. Αυτό όμως για να το πετύχουμε πρέπει να έχουμε γνώση, ώστε να μας βγαίνει αληθινά, με πίστη, να μας βγαίνει να μην φοβόμαστε το θάνατο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το βίντεο, να μεταδώσουμε αυτή τη γνώση, κυρίως για να γνωρίζει ο κόσμος τι είναι ο θάνατος και να μην το φοβάται. Θα μου πείτε τώρα όμως, μα πώς γίνεται να μην φοβόμαστε το θάνατο αφού αφήνουμε όλη μας τη ζωή και όλα αυτά. Ναι. Προσέξτε να δείτε όμως τι γίνεται. Εδώ πάλι μας λέει ο Πλούταρχος πάρα πολύ σωστά ότι αν φοβάσαι το θάνατο, τότε να φοβάσαι και τη γέννηση. Γιατί αποτέλεσμα της γεννήσεως είναι ο θάνατος. Οπότε, αν φοβάσαι το θάνατο, να φοβάσαι και τη γέννηση. Δεν γίνεται όμως να μην υπάρχουν γεννήσεις. Θα υπάρχουν γεννήσεις και το αποτέλεσμα της γέννησης που είναι ο θάνατος. Οπότε πρέπει να το συλλάβουμε ως μια φυσική πορεία αυτή τη ζωή. Πάμε τώρα να δούμε, φίλοι μου, λίγο τι μας λέει η Αγία Γραφή για να μην φοβόμαστε το θάνατο. Αλλά πριν προχωρήσουμε εκεί, πρώτα θέλω να σας πω το εξής. Θα μου πεις, Παναγιώτη, όμως πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν γενναίοι, έτσι, του σημερινού κόσμου, τους δολοφόνησαν. Θα συμφωνήσω σε αυτό, φίλοι μου, απλά είχανε τη γενναιότητα, αλλά δεν είχανε την πίστη στην αλήθεια που να συνοδεύει τη γενναιότητα, ώστε να έχουν προστασία. Γιατί να γνωρίζετε ότι η προστασία του Θεού είναι που διώχνει, που απομακρύνει το θάνατο από εμάς. Η προστασία του Θεού.
Το πώς επέρχεται η προστασία του Θεού θα το δούμε σε λίγο. Τώρα όμως θα εξετάσουμε λίγο για αυτούς τους ανθρώπους τι εννοώ ότι δεν είχαν την προστασία του Θεού. Μπορεί να φανερώναν το κακό, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση και αυτή, να φανερώσει το κακό για να σε φοβάται ο θάνατος, αλλά δεν το κάνανε κάτω από τη σκέπη του Ευαγγελίου και του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, θα πάμε τώρα να δούμε μαζί κάποιους παράγοντες, κάποιες πράξεις που μπορούμε να κάνουμε, που πρέπει να κάνουμε, ώστε να μην μας αγγίζει ο θάνατος και να μας αγγίξει όταν τελικά θα έρθει η ώρα μας. Το βασικότερο είναι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να ακολουθούμε το Ευαγγέλιο, να το διαβάζουμε και να το ακολουθούμε, γιατί το να μένουμε δειλοί, τέλος πάντων θα σας το πω μετά αυτό, να διαβάσουμε πρώτα εδώ, πηγαίνετε στον Ιησού του Ναβί, στον Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 1, στίχος 7. Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 1, στίχος 7. Ναι, λέει εκεί. Στίχος 7, ναι, λέει εκεί. Τώρα μιλάει ο Κύριος ο Θεός των χριστιανών, στον Ιησού του Ναβί και του λέει, μόνο ίσχυε και ανδρίζους φόδρα. Να γίνεται, το λέει μόνο, να γίνεις ισχυρός και δυνατός, ισχυρός και ανδρίος. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτή για να μην φοβόμαστε το θάνατο και για να φοβάται το θάνατο σε εμάς. Να γίνουμε ισχυροί και ανδροί. Για να προσέχεις να κάνεις τα πάντα κατά τον νόμο, για να προσέχεις να τηρείς τον νόμο, το θεϊκό νόμο, το Ευαγγέλιο δηλαδή, όλη την Αγία Γραφή, όλο το θεϊκό νόμο, να τον τηρείς, τον οποίο προσέταξε εσύ ο Μωυσής, ο θεράπων μου. Μην εκκλίνεις από αυτού δεξιά, μην εκκλίνεις από αυτού, δηλαδή από τον νόμο, δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι μετασυνέσεως, πανταχού όπου και αν υπάγεις. Το λέει εδώ πέρα, δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, να μην κάνει, μην παρεκκλίνει δεξιά και αριστερά από τον νόμο, για να φέρεται με σύνεση, αλλά να μένει πιστός στον νόμο. Δηλαδή, ένα παράδειγμα να δώσω, να σκεφτώ να δώσω ένα παράδειγμα. Μην πεις καμιά φορά, ας πούμε, ότι κάτι το οποίο είναι αντίθετο από τον νόμο, αλλά το θεωρείς μικρό και πεις, εντάξει, αυτό δεν πειράζει, ας μην το κάνω. Θα είσαι εκεί, στον νόμο. Θα βάζεις δηλαδή τον νόμο πάνω απ' όλα. Δεν θέλει απομακρυνθεί, δεν θα απομακρυνθεί, λέει, τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Δεν θέλει απομακρυνθεί το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό. Αλλά θα το μελετάς την Αγία Γραφή μέρα και νύχτα, ώστε να γνωρίζουμε, θα τη μελετάμε και να κάνουμε τα πάντα που είναι γραμμένα σε αυτήν, όλο τον νόμο. Γιατί να γνωρίσετε ότι η Αγία Γραφή δεν υπάρχει κάποια ερώτηση που να έχετε ή κάποια απορία για τη ζωή, για οτιδήποτε και να μην τη βρείτε μέσα στην Αγία Γραφή. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν τα πάντα. Οτιδήποτε σας προβληματίσει η ζωή μπορείτε να το βρείτε μέσα στην Αγία Γραφή για να βρείτε λύση. Αρκεί να γνωρίζετε την Αγία Γραφή. Και επειδή η Αγία Γραφή θέλει σοφία για να τη μελετήσετε και να την κατανοήσετε, γι' αυτό πρέπει να τη μελετάτε μέρα και νύχτα. Για να προσέχεις να κάνεις τα πάντα, διότι τότε θέλεις ευωδούσε εις συνοδόν σου και τότε θέλεις φέρεσαι μετασυναίσθητος. Τότε, εφόσον υπακούμε στον νόμο και πραγματοποιούμε τον νόμο, τότε θα φερόμαστε πραγματικά με σύνεση. Δεν σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζου. Μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις. Το ξανατονίζει, ίσχυε και ανδρίζω. Το λέει πάρα πολλές φορές μέσα στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Να γίνουμε ισχυροί και ανδροί. Μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις. Διότι είναι μετά σου ο Κύριος ο Θεός σου, όπου και να πας. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι άλλοι βασικοί παράγοντες είναι να μην φοβόμαστε και να μην δηλιάζουμε. Να μην είμαστε δειλοί. Διότι αν δεν φοβόμαστε, αν κάνουμε όλα αυτά που λέει εδώ πέρα που προανέφερα, είμαστε ισχυροί και ανδροί.
μελετάμε το Ευαγγέλιο μέρα νύχτα και δεν παρεκκλίνουμε από αυτό, αυτό θα μας δώσει δύναμη να μην φοβηθούμε και να μην δηλιάζουμε, και τότε ο Κύριος ο Θεός μας θα είναι μαζί μας όπου και να πάμε. Γιατί να γνωρίζετε ότι και κρυμμένοι να μείνετε, έτσι να πείτε να μην σας δούνε τα όργανα των σκοτεινών δυνάμεων, τα υλικά όργανα, καταλαβαίνετε και ποιους λέω, πάλι τα δαιμόνια γνωρίζουν τι κάνετε και πού είστε. Και γνωρίζουν ότι αν τους δώσετε δικαίωμα, που η δειλία είναι ένα μεγάλο δικαίωμα, τότε θα βρούνε τρόπο να σου το κάνουν το κακό. Και πάμε να δούμε λίγο για τη δειλία. Πηγαίνετε στην Αποκάλυψη 21, κεφάλαιο 21, στίχος 16. Να δείτε τι γίνεται με τους δειλούς. Πηγαίνετε στην Αποκάλυψη 21, κεφάλαιο στίχος 16, να δείτε λίγο τι γίνεται με τους δειλούς. Για να δείτε λίγο έναν ακόμα παράγοντα που θα σας επιφέρει πρόωρο θάνατο. Αν δηλιάζετε δηλαδή. Δεδομένου κιόλας ότι σύμφωνα με τον νόμο της έλξης, αυτό που φοβόμαστε, που σκεφτόμαστε και το φοβόμαστε, αυτό μας έρχεται. Είναι ο νόμος της έλξης. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 21, στίχος 16. Και λέει εκεί. Όχι, δεν είναι το 16. Μισό να το βρω. Ναι, στίχος 16. Στίχος 8, συγγνώμη. Στίχος 8 και λέει εκεί. Οι δε δειλοί και άπιστοι και ευδελικτοί και φωνείς και πόρνοι και μάγοι και δολολάτρε και πάντες υψεύσε, θέλουσι έχει τη μερίδα αυτόν εν τη λίμνη την γκαιόμενη με πυρ και θείον, και αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Η δειλή, δηλαδή δειλός, ποιος είναι? Και ο φοβούμενος, ο δειλός. Αυτός ο οποίος δεν έχει πίστη. Η πίστη όμως πρέπει να είναι συνειδητή για να μπορεί να έχει βαθιές ρίζες και να μπορεί να καρποφορήσει. Αν δεν είναι συνειδητή πίστη και είναι τυφλή πίστη, δεν θα μπορέσει να αποδώσει καρπούς, δεν θα είναι δυνατή. Γι' αυτό εδώ πέρα κοιτάμε να αποκτήσουμε τη γνώση και την κατανόηση της Αγίας Γραφής. Ο επομένως, ο οποίος είναι δειλός, θα έχει και αυτός μερίδα στην καιόμενη λίμνη από φωτιά και θιάφη, που αυτό είναι ο δεύτερος θάνατος. Άρα, το γεγονός ότι είμαστε δειλοί, όσοι είναι δειλοί και δεν κατάφεραν να πολεμήσουν τη δειλία τους, και δεν θα καταφέρουν φυσικά, έτσι, αν δεν αποκτήσουν γνώση, θα τους οδηγήσει στο δεύτερο θάνατο. Πάμε να δούμε τώρα έναν ακόμα παράγοντα που πρέπει να πράξουμε για να μην μας βρίσκει ο θάνατος. Να μην μας βρει πριν την ώρα μας. Γιατί κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε. Το θέμα είναι μην πεθάνουμε πριν την ώρα μας. Λοιπόν, πηγαίνετε στο βιβλίο Κριτές, κεφάλαιο 3, στίχος 18. Βιβλίο Κριτές της Αγίας Γραφής, κεφάλαιο 3, στίχος 18. Συγγνώμη, κεφάλαιο 2, στίχος 18. Κεφάλαιο 2, στίχος 18. Λέει εκεί. Και τότε ανέσυνε ο Κύριος σε αυτούς Κριτάς. Στους Ισραηλίτες. Τους έφερε κριτές. Για να τους κρίνουν, για να καταλάβετε λίγο. Το Ισραήλ, μετά από το θάνατο του Ιησού του Ναβί, έχει ξαναυποπέσει σε ειδωλολατρεία. Ξέχασε τον αληθινό Θεό. Παρασύρθηκε από τις γειτονικές φυλές και λάτρεψε άλλους θεούς. Εμείς σήμερα είμαστε το νέο Ισραήλ. Ακριβώς γίνεται η ίδια ιστορία που γίνανε και τότε. Αν θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες, που είναι ένα άλλο θέμα, αλλά αν σας ενδιαφέρει και θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες για το
για πώς εμείς είμαστε σήμερα το νέο Ισραήλ και τις λεπτομέρειες και τις ομοιότητες που έχουμε με το τότε Ισραήλ, γράψτε μου από κάτω σχόλιο να σας κάνω ένα αναλυτικό βίντεο για να δείτε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Επακριβώς επαναλαμβάνεται η ιστορία. Και όπως και τότε ανέστησε ο Θεός κριτές για να κρίνει το λαό, έτσι θα κάνει και τώρα. Και λέει εδώ, και τότε ανέστησε ο Κύριος εις αυτούς κριτάς. Τότε ο Κύριος ήτο μετά του κριτού και έσωζεν αυτούς εκ της χειρός των εχθρών αυτών καθόλας ημέρας του κριτού. Ο Κύριος προστάτευε, έσωζε τους κριτές από τους εχθρούς του καθόλες τις μέρες που ήταν κριτές, που έκριναν δηλαδή τα κακά του λαού τους οι κριτές. Επομένως, ένας άλλος παράγοντας για να έχει την προστασία του Κυρίου είναι να κρίνετε τα κακά που κάνει η φυλή σας, η φυλή μας. Πρέπει να τα κρίνουμε τα κακά που κάνει η φυλή μας. Πρέπει να κρίνουμε τις ειδωλολατρίες που κάνει. Πρέπει να κρίνουμε όλη τη διαφθορά. Να μην φοβόμαστε. Αν φοβόμαστε και μένουμε κλεισμένοι στο καβούκι μας, το κακό θα βρει τρόπο, γιατί οι δαίμονες μπορούν να δούνε πού είμαστε και τι κάνουμε. Αν δούνε ότι δεν τηρούμε το Ευαγγέλιο και δηλιάζουμε, θα βρουν τρόπο να μας το κάνουν το κακό. Μπορεί να αρπάξει πυρκαγιά στο σπίτι μας, τα καλά καθούμενα. Μπορεί να μπει ένας κλέφτης να μας σκοτώσει. Δεν μπορεί το δαιμόνιο, αν του δώσει δικαίωμα, να βρει τρόπο πώς να σε καταστρέψει. Μπορεί και παραμπορεί, με τρόπο που εσύ δεν φαντάζεσαι καν, δεν περνάει καν από το μυαλό σου. Ενώ όταν είμαστε άνθρωποι του Θεού, του αληθινού και ζώντος Θεού, του Ιησού Χριστού, τότε το κακό δεν το ανοίγουμε την πόρτα για να μπορεί να μας βλάψει. Και τότε πραγματικά γινόμαστε ισχυροί και ανδροί και δεν φοβόμαστε το θάνατο. Θα μου πείτε τώρα και όλοι αυτοί δημοσιογράφοι τέτοιοι που φανέρωναν την αλήθεια και τους σκοτώνανε, τους δολοφονούσανε, τι έγινε με αυτούς? Γνωρίζετε εσείς κάνας δημοσιογράφος από αυτούς που Θεός χωρέσει τους? Έτσι, Θεός να τους χωρέσει και να τους έχει μαζί του. Με ακρίβεια και με βεβαιότητα να μου πείτε ότι τήρησε όλα αυτά που έχω προαναφέρει, ότι έκρινε δηλαδή το κακό, καθε αυτού το κακό, το σκοτεινό κακό, ότι μελετούσε το Ευαγγέλιο μέρα και νύχτα και δεν παρέκλεινε από αυτό, ότι ήταν ισχυρός και ανδρείος. Το γνωρίζετε αυτό? Γνωρίζετε ότι όντως δεν φοβόταν το θάνατο? Ότι δεν ήταν δειλός? Δεν σας λέω ότι ήτανε, απλά δεν μπορούμε να έχουμε μία άποψη για κάποιον που δολοφονείται χωρίς να ξέρουμε την προσωπική του ζωή. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ο καθένας τι δικαιώματα έχει δώσει στα δαιμόνια για να φτάσουν στο πρώτο σημείο να βάλουν τους υλικούς υπήκουους τους, τα δαιμόνια, να τους φτάσουν στο σημείο να τους δολοφονήσουν. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Έτσι, γι' αυτό ας στεκόμαστε καλύτερα στον εαυτό μας και στην αλήθεια. Και να μην ψάχνουμε γιατί γίνεται στον ένα και στον άλλον χωρίς να ξέρουμε την προσωπική του ζωή. Τώρα φίλοι μου, θα μου πείτε, ναι αλλά ο θάνατος να μην το φοβόμαστε, μας είπες Παναγιώτη. Άρα είναι κάτι καλό για να μην το φοβόμαστε. Όχι φίλοι μου, είναι κάτι κακό ο θάνατος, αλλά δεν πρέπει να το φοβόμαστε επειδή είναι κάτι κακό. Όπως και δεν πρέπει να φοβόμαστε οτιδήποτε άλλο κακό. Με λίγα λόγια να καταλάβετε, δεν φοβόμαστε το κακό. Ο σκοπός είναι να μην φοβόμαστε το κακό. Και γιατί είναι κακός ο θάνατος, το πω αμέσως. Γιατί διακόπτει βιαίως την εξελικτική πορεία του ανθρώπου προς την τελειοποίηση. Γι' αυτό είναι κακός. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Έστω ότι γράφετε ένα διαγώνισμα και πρέπει να το γράψετε σωστά, να γράψετε όλες τις ερωτήσεις σωστά. Και έχετε μπροστά σας χρόνο 10 λεπτά. Το ίδιο σωστά θα γράψει το διαγώνισμα με την ίδια επιτυχία αν έχετε χρόνο 10 λεπτά με το αν έχετε χρόνο μία ώρα? Όχι. Στη μία ώρα θα έχετε περισσότερο χρόνο να σκεφτείτε και να συγγράψετε πιο σωστά το διαγώνισμα από ό,τι στα 10 λεπτά. Έτσι κάπως λειτουργεί η ζωή. Γιατί όπως μας λέει και ο Κύριος,
ο Ιησούς Χριστός, τέλειοι να είμαστε, να γίνουμε τέλειοι, όπως είναι τέλειος ο Πατέρας μας στους ουρανούς. Τέλειοι πρέπει να γίνει. Και όποιος θέλει να πει ότι δεν μπορούμε να γίνουμε τέλειοι, ας το ξανασκεφτεί, γιατί ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, δεν λέει λόγια του αέρα. Έτσι, πολλοί άνθρωποι έχουν φτάσει στην τελειότητα. Και όταν λέμε τελειότητα, δεν εννοούμε να μην προσπέσει σε καμιά αμαρτία, αλλά να σε βρει ο θάνατος εν μετανία, εν πραγματική μετανία, και συνεχώς, όπως διάβασα και πρωτήτερα, να έχουμε το νου μας στο να μην παρεκκλίνουμε από τον νόμο. Αν έχουμε στο νου μας να μην παρεκκλίνουμε από τον νόμο, πιστέψτε με, κάποια στιγμή, εγώ ψησταλώ, όχι ότι εγώ είμαι άγιος ή είμαι τέλειος, όχι. Απλά μπορώ και βλέπω την αλήθεια ως έχει. Δεν είμαι τέλειος ούτε άγιος. Απλά μπορώ και βλέπω την αλήθεια. Έχω τη δύναμη να δω την αλήθεια. Δεν με θαμπώνει πια όπως με θαμπώνε παλιά. Και γι' αυτό σας τα λέω. Όχι ότι είμαι τέλειος, το ξαναπαναλαμβάνω. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε το νου μας στο Ευαγγέλιο συνεχώς, και τότε θα δείτε ότι κάποια στιγμή ενστικτοδός θα φτάσουμε σε σημείο να μην παρεκκλίνουμε από το Ευαγγέλιο. Και αν παρεκκλίνουμε, ο νους μας θα χτυπάει κατευθείαν κόκκινο, συναγερμό. Θα το αντιλαμβανόμαστε και θα μετανοούμε κατευθείαν. Αυτή είναι η έννοια του να πρέπει να έχουμε συνεχώς το νου μας προσκολλημένο στον νόμο, στον νόμο του Ευαγγελίου. Από ένα σημείο και μετά, με το που πας λίγο να παρεκκλίνεις, δηλαδή να σκεφτείς κάτι κακό για έναν άνθρωπο χωρίς να το αξίζει, ενώ να τον κρίνεις αντί για την πράξη, κατά λάθος να βρεις κάποιον κτλ, κατευθείαν θα χτυπά, ή με οποιοδήποτε τρόπο αδικείς ή ό,τι λάθος κάνεις, κατευθείαν θα χτυπάνε τα τσιπάκια σας, θα χτυπάει στον αγερμό σας, κόκκινο. Παρέκκλεινες από τον νόμο. Και κατευθείαν, συνειδητά, θα μετανοείς. Θα πεις, όχι, ναι, εδώ πέρα παρέκκλεινα από τον νόμο, όντως. Αυτό είναι κάτι, φίλοι μου, μόνο αν μπορέσετε να το ζήσετε. Αν μελετάτε το Ευαγγέλιο και προσπαθήσετε να το κατανοήσετε και το κατανοήσετε και προσπαθήσετε να το κάνετε πράξη, τότε θα δείτε ότι θα σας βγαίνει αυτό αυτόματα. Και τότε θα είστε προστατευμένοι από κάθε κακό. Το κακό μπορεί να σε βρει ακόμα και στο σπίτι σου να κλειστείς, για να μην σε βλέπει κανένας, να μην σε εντοπίζουν τα όργανα του διαβόλου, τα υλικά όργανα του διαβόλου, και σε τάξουν και σένα σε κάποιον, σε κάποιο δαιμόνιό τους, γιατί μετά δεν σε σώζει τίποτα άμα φτάσεις από το σημείο να σε τάξουν σε κάποιο δαιμόνιο, γιατί να γνωρίζεις ότι και τα υλικά όργανα δεν λειτουργούν αυτόβουλα, παίρνουν εντολές. Από τη σκοτεινή αρχή παίρνουν εντολές. Να το γνωρίζετε αυτό, δεν λειτουργούν αυτόβουλα. Αν σε εσάς δεν βρούνε κάποιο παραθυράκι για να δώσετε δικαιώματα να σας τάξουνε, στη σκοτεινή αρχή δεν θα σας συμβεί κανένα κακό. Το θέμα είναι εσείς να μην δώσετε δικαιώματα για να σας τάξουν στη σκοτεινή αρχή. Αυτά, φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησε. Έτσι. Προσπαθήστε. Αν θέλετε, ξαναδείτε το μια φορά ακόμα, αν δεν το κατανοήσατε καλά, γιατί είναι πολύ λεπτά τα θέματα αυτά. Και εύχομαι ο Θεός να με βοήθησε να σας τα έδωσε σωστά τα θέματα και προπαντός κατανοητά. Αυτά, φίλοι μου, να έχετε μια όμορφη νύχτα. Σας χαιρετώ.